στέλεχο για την υπόθεση τη Νοβάρτη. Οι μάρτυρε στέθηκαν σε καθεστώ προστασία, τηρώντα πιστά το γράμμα του νόμου. Το τμήμα τη δικογραφία που αφορά σε πολιτικά πρόσωπα υποβλήθηκε στην εισαγγελία του Ρίου Πάγου, ω είχαμε εκ του συντάγματο υποχρέωση. Διευκρινίζεται επίση, λέει η κυρία Τουλουπάκη, ότι η έρευνα που διενεργείται στην Ελλάδα για την Νοβάρτη είναι παράλληλη και όχι κοινή σε σχέση με ενδεχόμενε έρευνε που πιθανώ διενεργούνται από άλλα α, κράτη. Κύριε Ρίγα, ελάτε. Καλημέρα, Καλημέρα όλους... σα. Να είστε καλά. Ε, ε, δεν είναι... θέλω να σχολιάσω ότι η κυρία Τουλουπάκη είναι εισαγγελέα, δεν έχει καν... Απάντησε και απάντησε βάσει του, των το διαδικασιών του νόμου και τι οποίε έχει τηρήσει. Ε, θέλω να επισημάνω όμω ότι αυτό που λέει, να δώσω και την προέκταση, ότι δεν είναι παράλληλη η έρευνα, ή μάλλον είναι παράλληλη, δεν είναι, έχει Βέλε. κάποια σχέση. Να σα πω ότι σε 29 περίπου χώρε αυτή τη στιγμή εξελίσσεται ε, διαδικασία. Διερεύνηση για το σκάνδαλο και για την ε, διαδικασία τη ε, μίζα, να το πω έτσι λαϊκά, που έδινε η Νοβάρτη ε, για την εξυπηρέτηση των τη. Άρα, είναι ένα παγκόσμιο ε, σκάνδαλο αυτή τη στιγμή και το εννοώ αυτό που θα σα έλεγα ε, πρέπει και είναι ανάγκη και στη χώρα μα να διερευνηθεί. Αυτό έχουμε πει. Ε, δεν πρέπει να κρυβόμαστε και νομίζω για το πολιτικό σύστημα, κύριε Αυτιά, είναι ε, αυτό και μια κάθαρση, δηλαδή το να. Ε, που όλοι και να αφήσουμε τα πράγματα να κυλήσουν με βάση την εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη, αυτό δημιουργεί και μια αίσθηση στον πολίτη ότι όλοι είναι ισότιμοι ε, απέναντι στον νόμο. Και θεωρώ ότι αυτό θα συμβάλλει στην ε, ανύψωση του πολιτικού συστήματος, του, ε, των θεσμών όλων, της διευθυντικής εξουσίας, σε όλα, σε όλα. Αυτή τη στιγμή έχει ναι. πάρει καταράκωση. Και δυστυχώ αυτή είναι η εικόνα που έρχεται. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να συμβάλλουμε πλέον, ή, ο, 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 κατά τη διάρκεια τη θεία μας, σε αυτή την ε, λογική. Είναι πολιτική εκδίκηση ή... Κάθαρση, όπω λέτε. Η αντιπολίτευση λέει ότι δεν είναι υπάρχει ούτε, εκδίκηση. ούτε πολιτική εκδίκηση ούτε θέμα κάθαρσης. Αλλά. Ούτε θέμα Είναι ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μίζε οι οποίε δινόντουσαν ε, χρήματα, δι τα οποία έχουν φύγει προ αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή προ την, την Οβάρτη. Ε, όποιοι και όσοι έχουν ευθύνε αυτό μέσα από την οδό, την δικαστική και την νομική θα δοθεί. Όλοι έχουν το τεκμήριο. Δεν την υπόθεση. Δεν είναι θέμα. Εγώ θα αντιδράσω την υπόθεση, κύριε Αυτιά. Αυτό έχει να κάνει με την δικαιοσύνη. Αν η δικαιοσύνη και οι, δικαστέ έχουν τα στοιχεία, αυτοί θα απαντήσουν. Λέει δεν Λέει η αντιπολίτευση ότι βγήκαν οι υπουργοί και είπαν ότι δεν Κάνουμε, ένα, κάνουμε, κάνουμε μια, ένα λάθο. Δηλαδή, τι, ξεκινάμε ότι υπάρχει μια υπόθεση. Και αμέσω πρέπει να έχει δεχθεί. Γιατί πρέπει να έχει διεθεί. Μπορεί και να θωθεί κάποιο άνθρωπο ή κάποιοι άνθρωποι. Δεν είναι και το θέμα. Θέλουμε να υπάρξει διερεύνηση πλήρη και να αισθάνεται το πολίτη ότι μέσα ζει σε μια χώρα όπου δεν είναι μόνο αυτός απέναντι στον νόμο ε, και τιμωρείται. Τιμωρούνται ε, όλοι σε αυτήν προσέγγιση. Λέει όμω αυτό, το οποίο αναφέρεται το όνομα, ότι με τον περιφέρεται και αφού θα περιφέρεται για yeah, δεν ξέρω πόσους μήνες μέχρι τις εκλογές, γιατί υπάρχει και πρωτοσέλιδο σήμερα που λέει στην νέο εκλογικό, ε, ε, εκλογών, νέο σκηνικό εκλογών με βρώμικους και καθαρούς, το παρασκήνιο το λέει, αφού λέει θα περιφέρεται κάποιον 6, 7, 8 μήνες, 2 χρόνια, δεν ξέρω πόσο, μετά αυτός αν αθωθεί θα πάει στα ψηλά γράμματα, αλλά θα έχει μείνει ρετσινιά. Δηλαδή, εδώ Λένε κάποιοι ότι μήπω βιαστήκατε, μήπω φοβηθήκατε από το συλλαλητήριο, μήπω, μήπω. Όπω λέει <χείλη> ε, ο Γιάννη, λένε δεν άλλοι Δεν θέλω και τον πληθυντικό. Ελάτε. Η δικαιοσύνη δεν θέλω τον πληθυντικό. Δηλαδή δεν μπαίνει και η εκτελεστική εξουσία και η κυβέρνηση δεν μπαίνει στον πληθυντικό. Τότε λοιπόν, γιατί κάνανε δηλώσει οι υπουργοί εκείνο το βράδυ έξω από το Μαξίμου. Μισό λεπτό να δηλώσω. Γιατί μισό λεπτό. Άρα αυτοί που αποφάσισαν, αυτοί που διερευνούσαν, αποφάσισαν όλη αυτή τη διαδικασία. Και αυτή είναι η δικαιοσύνη. γιατί βγήκαν εκείνο το βράδυ και κάνανε δηλώσει. Δύο. Όταν υπάρχει αυτό το σκάνδαλο, το οποίο το γνωρίζουμε όταν το Υπουργείο Υγεία έχει αντιληφθεί αρκετά πράγματα την προηγούμενη περίοδο, χωρί να μπορεί να προσδιορίσει ποιοι και πώ είναι. Και σωστό αυτό. Υποθέσει μπορεί να κάνουμε. Άρα αυτό υπάρχει, ξεκίνησε λοιπόν. Τι να κρυφτούμε. Όλοι το ξέρανε. Οι εφημερίε το γράφανε, οι δημοσιογράφοι το, το ξέρανε, οι πολίτε το ξέρανε, παγκόσμια γίνεται αυτή η έρευνα. δεν κατάλαβα. Και τι θα θέλατε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Όλη η διαδικασία ακολουθήθηκε. Πήγε στον, στην εισαγγελία, όπω λέει, πήγε στον Υπουργό Δικαιοσύνη, στη Βουλή. Για να ρωτήσω εγώ τώρα εδώ, υπήρχαν υπουργοί και δια, ε, ανακριτικές και προανακριτικές διαδικασίες τα προηγούμενα χρόνια, που το πόρισμα που ερχόταν δεν το πηγαίναν στη Βουλή, Αλλά... το κρύβανε στα συρτάρια τους και μετά δίναν και εντολές πολλές φορές στη δικαιοσύνη πώς πρέπει επιστρέφοντας το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί. Επί μήνες. Για πέστε μου λοιπόν, αυτό, λέτε, που λοιπόν έγινε, εσείς... αυτό που έγινε ναι. με την... Ακριβή διαδικασία, δηλαδή δεν παρεμβαίνει κανεί, το παίρνει ο Υπουργό Δικαιοσύνη και το πηγαίνει στη Βουλή. Δεν κατάλαβα λοιπόν. Με το πρώτο, όνομα. Το όνομα. Με, το πρώτο. με το, πρώτο, με το πρώτο. Λέει Κανείς ο δεν ότι δεν πήγε, λέει με το δικό του Πήγε, κατευθείαν πήγε, κύριε Μας Αυτιά. Μα ευχήκανε πολλά ονόματα, λέει. Κατευθείαν πήγε, κύριε Αυτιά. Μόλι την πήρε τη διαδικασία πή, από την εισαγγελία του ραπού πήγε στη Βουλή. Τελεία. Αυτό έγινε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ε, ε, η αντιπολίτευση λέει ότι κάνατε πολιτική διαχείριση με κουκουλοφόρου μάρτυρε. Αυτό λέει η αντιπολίτευση. Ε, και τα κόμματα τα ε, οποία εντάξει, ενέχονται. Δεν νομίζω, τι απαντάτε εσεί. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα. Καταλαβαίνω το. Δηλαδή, αν βγει αύριο ένα κουκούλα και πει ένταση. για σένα για τον Α και το Β, Καταλαβαίνω, θα πεις. Καθίστε λίγο τώρα. Με δεν είναι δύσκολο. Κάθε, κατα... καταλαβαίνω αυτό. την ένταση. Αλλά το νομικό σύστημα το δικό μα. Η Νέα Δημοκρατία έβαλε του προστατευόμενου μάρτυρε το 2014. Πέρασε όλη αυτή η διαδικασία. Είναι διεθνή πρακτική νομική. Άρα από εκεί και πέρα τι μου λέτε και τι μπορεί να λέει ο καθένα. Καταλαβαίνω τον πανικό, καταλαβαίνω την ένταση, αλλά δεν μπορεί μέσα από την ένταση την οποία υπάρχει ναι. και ενδεχομένω και την, ε, ότι αισθάνονται ηθικά πλητώμενοι κάποιοι άνθρωποι. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί με αυτόν τον τρόπο να κάνει επίθεση στο νομικό δίκαιο τη χώρα και το διεθνέ νομικό δίκαιο. Είναι λάθο, τραγικό. Τη Δευτέρα περιμένουμε λοιπόν α, την σύσταση, έτσι την πρόταση για σύσταση. Τη της επιτροπή, επιτροπής, η οποία ή θα στείλει πάλι πίσω α, την υπόθεση αυτή. Πολλοί λένε ότι είναι ατεκμηρίωτες οι καταθέσεις, πολλοί οι περισσότεροι. Άλλοι λένε ότι πρέπει να βρεθεί η διαδρομή του χρήματο, όπου εκεί πρέπει να γίνει η μεγάλη έρευνα. Και η κοινή γνώμη, κύριε Ρίγα, ξέρετε τι λέει. Ο αθώος να δοθεί στη, 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 στην κοινωνία αθώος, αυτός ο οποίος έβαλε το χέρι του σε δημόσιο χρήμα να τιμωρηθεί και επίσης το κράτος να ζητήσει αποζημίωση από... για την uh, πληγή που υπέστη, Εδώ. τη ζημιά την οποία Πάμε υπέστη. Πάμε δύο, Σας δύο ακούω, πράγματα. Λάτε. Το ένα είναι ότι ε, η Προαναγκτική Επιτροπή θα διερευνήσει και όλα τα θέματα τα νομικά και αυτή θα απαντήσει. Γι' αυτό, γι αυτό θα γίνει η Προαναγκτική Επιτροπή. Ναι. Δύο, ε, ό,τι αφορά για, τη, για τις αποζημιώσεις, είναι στη σκέψη και είναι και στην ε, ε, λογική μας να δούμε πού, ε, το μέγεθος και με τι τρόπο ε, η ελληνική κυβέρνηση θα απαιτήσει... Ε, αυτό τη, ζημιά από την οποία έπαθε ο ελληνικό λαό. Είναι, νομίζω ότι ε, αυτό είναι εκδοτικό άνευ. Δεν μπορεί να μπαίνει ω ερώτημα. Λένε, λέει πολλοί κόσμος, το εφετείο η Βουλή, αρένα το πολιτικό σύστημα. Έχουμε μπροστά μα θέματα. Λέει ο, λέει ο κόσμο. Ε, Ενδεχομένω θα είχατε και δεύτερε σκέψει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, ό,τι βρεθεί για όποιον βρεθεί, προχωράμε. Όχι να τα πρώτα οι πρώτε δηλώσει που ήταν την Πήραμε την πόλη και την Αγία Σοφιά. Λέει ο κόσμο εδώ στα μηνύματα. Δηλαδή, δεν έγινε τίποτα βόλευση. το βλέμμα εκείνη τη βραδιά. Έχετε ε, ακούσει εμένα τι έχω πει όλε τι μέρε αυτέ. Τι έχετε μπορείς... πει γραμματέα, Έχω Ελάτε. πει όλε τι μέρε αυτέ ότι... ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να ε, γίνεται με κανέναν τρόπο γνωστό ή να παρεμβαίνουμε στα νομικά ζητήματα ή τίποτα άλλο. Όμω το σκάνδαλο υπάρχει. Η διαδικασία τη Νοβάρτηση Σε πολλέ χώρε. Αυτό μην κρυφτούμε. Αυτό είναι το ένα. Τα υπόλοιπα λοιπόν. Είναι διαδικασία η οποία θα είναι μέσα στο νομικό πλαίσιο της χώρας και το διεθνές. Τι λοιπόν λέμε, αυτή, αποφάσισε, ο, αποφάσισε ο Πρωθυπουργός με την όποια διαβούλευση είχαμε για όλα τα ζητήματα αυτά, θα, θα πά, προτείνει η Προανακτική Επιτροπή. Σας αυτή έναι, η Προανακτική Επιτροπή θα ολοκληρώσει τε, Σα, και θα τη, δει τη όλα τα αντιπο, νομικά ζητήματα. Τι λέει η αντιπολίτευση. Μπορεί να το ακούσετε και εσείς. Βάλατε μπροστά τα ονόματα τα μεγάλα, τα οποία είναι αίμα κλπ. Και και αφήσατε το θεσμικό το από κάτω, πώ είχε σκαφτεί όλη αυτή η ιστορία, αυτό. γιατί τα, τα ονόματα, ονόματα πουλάνε και ο πάτε της εκλογής με αυτό, έλατε, κύριε κύριε λένε, ήρθε. σας ναι, λέω τι λένε. Συγχωρείτε, ήρθε, όλοι την είδανε, όλοι την είδανε ε, την, δικο, την δικογραφία οποία έχει έρθει στη Βουλή μέσα, όλα τα πολιτικά κόμματα, αυτή είναι η, 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 η οδό η, μέσα που ακολουθείται στην Βουλή. Ε, το, από εκεί πέρα τα ονόματα βγήκανε και βγήκανε γιατί όλοι γνωρίζουν από ένα σημείο και μετά. Από εκεί πέρα δεν, μπαίνει, δεν καταλαβαίνω γιατί κάνει αντιστροφή η αντιπολίτευση προ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να τελειώσουμε, θα σα έλεγα. Ε, δεν πρόκειται να επιδοθούμε σε κανένα κυνήγι μαγισσών την επόμενη περίοδο. Στοιχεία, θα δείξουμε εμεί, θα, ε, 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 θα σας έλεγα, ε, πλήρη. Ε, με πλήρη επίγνωση το πώ πρέπει να λειτουργήσει η δικαιοσύνη, αλλά ταυτόχρονα δεν θα υπάρχει καμία πολιτική και ηθική επίοικια αν αποδειχθεί ότι υπάρχει κατάχρηση ε, τη δημόσια εξουσία και του δημοσίου του Από οποιονδήποτε και από ποιο πολιτικό χώρο και αν είναι έτσι. έτσι ακόμα και από την παράταξη ναι. τη δική μου και την κυβέρνηση να ήταν τα ίδια θα σα έλεγα κύριε Αυτιά. Αυτή είναι η διαφορά. Θα ήμουν απολύτω καταδικαστικό ω γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ προ και προς κατεύθυνση αυτή. Άρα μην συζητάμε. Αυτό είναι και η διαφορά μας. Γιατί δεν μπορεί το πολιτικό σύστημα από όπου και αν προέρχεται αν θέλει να αποδειχθεί ότι μπορεί και να έχει την απόλυτη, ε, από του πολίτε την απόλυτη εμπιστοσύνη, δεν μπορεί να λειτουργεί με όλη αυτή τη διαδικασία που λειτουργούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και δυστυχώ οι ευθύνε είναι πολύ συγκεκριμένε των κομμάτων που κυβέρνησαν τα τελευταία 30 χρόνια. Θα φέρετε και το φάκελο τη χρηματοδότηση των κομμάτων, δεύτερο μεγάλο θέμα πριν τι εκλογέ. Εδώ έχουμε τρία θέματα. Ήταν η Siemens, ήταν <laughs> την Οβάρδη τώρα ναι. και είναι, και το, είναι και η χρηματοδότηση των κομμάτων. Θα το φέρετε. μου. Αυτό θα το δούμε την επόμενη Παραδία. Εγώ όμω βάζω ένα ερώτημα. Θα το φέρτε πρώτον ένα κλόγο. Το, το. Το κύριε ε, κύριε Αυτιά, δεν θα σα πω τώρα τι και πώ, αλλά μπαίνει ένα ερώτημα. Μπαίνει ένα ερώτημα. Οι πολίτε ξέρουν ότι έχουν πάρει 200 εκατομμύρια δάνειο και δεν μπορούν να αποπληρώσουν με εγγυήσει, υποτίθεται, το ποσοστό το οποίο θα είχαν. Ε, τώρα μην τρελαθούμε τελείω. Και το λέω τώρα, μιλάω έτσι. Ε, ποια λογική λέει, και μάλιστα λέγανε οι τράπεζε, γιατί έχουν ευθύνε και οι τράπεζε και οι πρόεδροι τραπεζών την προηγούμενη περίοδο, ότι κοιτάξτε, είμαστε μέσα, μέσα, μέσα στην νόμιμη διαδικασία. Και γιατί ένα κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή Και που είναι κυβέρνηση αλλά και που ήταν πρώτα Έχει την, ε, τη δυνατότητα να διαχειρίζεται Με απόλυτο τρόπο τον ελάχιστο, τον ελάχιστο δανεισμό που είχε πάρει Όλα αυτά τα χρόνια γιατί κάναμε σωστή διαχείριση άρα να Δεν κατάλαβα λοιπόν εκλογών, 200 εκατομμύρια άρα, και ε, αυτιά Άρα και το θέμα αυτό πρώτων εκλογών. Σα βλέπω έτσι. Εγώ σα απάντησα ότι. Εάν είναι τώρα, είναι απάντησα εμένα. ότι η χρηματοδότηση των κρωμάτων ήταν ένα πρόβλημα. Θέμα. Ήταν ένα λοιπόν, θέμα. πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε μετά με το α, άλλο. Αντιλαμβάνεστε, φίλε και φίλοι, ότι ίσω χρόνο και στον κύριο Γεωργιάδη και στον γραμματέα α, του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Γιατί αυτή η εποχή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ιδιαίτερα α, δύσκολη. Και η κοινωνία λέει, όποιο. Καταχράστηκε δημόσιο χρήμα. μορία, Όποιος όμως άδικα διασύρεται, θα πρέπει να αποδοθεί λευκός στην κοινωνία. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.